Με το ζήτημα των συμβασιούχων, παρατασιούχων και την παρουσία των εργαζομένων της καθαριότητας στην αίθουσα ξεκίνησε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της ΕΚΟ. Ο Δήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για εμπεγμό και ομοιρία αυτών των ανθρώπων από την κυβέρνηση, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες και αυτή τη φορά ήταν δυσμενείς, καθώς ενώ η προθεσμία έλυγε για την υποβολή της νομοθετικής ρύθμισης, την οποία είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, τελικά δεν κατατέθηκε. Και από αυτήν την αίθουσα, όπως το έκανα και με δελτίο τύπου, να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού που ασχολήθηκε αυτές τις δύο μέρες, προκειμένου, 2-3 μέρες, προκειμένου να είναι η πόλη και τα χωριά μας και οι πόλεις μας σε όλο το νησί σε ευπρεπή κατάσταση, καθαρή, όπως και την περίοδο στην οποία δεν υπήρχε αυτή η πίεση. Αυτό δείχνει τη συνέπεια και την αγάπη των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα αυτό, μονίμων και συμβασιούχων, για τον τόπο μας. Και αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε, να τους τον αναγνωρίσουμε, όπως τους αναγνώρισα προσωπικά και το σύνολο της Δημοτικής Αρχής τους αναγνώρισε τη μεγάλη προσπάθεια που έδωσαν το 2015 να κρατηθεί η πόλη όρθια και να μην φτάσουμε σε σημεία στα οποία πιθανά να μην ήταν ανατρέψιμα. Και ο νοήτο είναι τα σημάδια των καιρών που βλέπουμε τελευταία και για το οποίο θα τοποθετηθώ μετά στην ενημέρωση που θα κάνω στο σώμα για άλλα θέματα. Αυτοί οι άνθρωποι κράτησαν τον τόπο όρθιο. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Είπα, το ένα είναι οι οφειλόμενες ευχαριστίες, αλλά και το ξεκαθάρισμα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι η επικοινωνία με την διοίκηση και με το ελεκτικό συνέδριο δεν διασφαλίζει ή μάλλον δεν επιτρέπει, αν δεν ψηφιστεί κάτι πολύ έγκαιρα, είναι κάτι το οποίο το απαιτεί και έδε αυτό, να διασφαλιστούν τα δεδουλευμένα των ανθρώπων και να μιλήσουν καθαρά στους ανθρώπους. Δηλαδή δουλεύουν τώρα ένα μήνα, μέχρι τώρα πληρωνόντουσαν οι δικοί μας. Αυτόν τον μήνα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα πολιτικά και με κατεύθυνση νομοθετική, η οποία αναστέκει. Γιατί αν δεν καλύπτεται ο κατατόπους επίτροπος, πιθανόν να δεχτεί να πει γιατί τους πλήρωσες, κακώς τους πλήρωσες και να τα καταλογίσει στους συναδέλφους τους της διεύθυνσης του τμήματος μισθοδοσίας. Το δεύτερο ερώτημα που μπαίνει κυρίως προς τους... είναι ερώτημα που πρέπει να θέτουν οι ίδιοι οι άνθρωποι στον εαυτό τους και το θέτουν φαντάζομαι, είναι εμείς τι θα κάνουμε μετά. Δηλαδή έρχεται 9 Ιουλίου που κατατέθεται η μισθοδοσία και δεν πληρωνόμαστε. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Εκεί θεωρώ ότι είναι απάντηση που πρέπει να δώσουν τα συνδικαλιστικά όργανα. Δηλαδή τα συνδικαλιστικά όργανα θα πούν συνεχίστε να δουλεύετε για να μην απολέσετε τη θέση. Είναι μια απόφαση του συνδικαλιστικού οργάνου και των ιδίων των εργαζομένων. Δεν μπορεί να πιέσει κανείς κανένα να δουλέψει, ειδικά όταν δεν πληρώνεται και ειδικά σε μια περίοδο που ο καθένας έχει προγραμματίσει τη ζωή του για τα επόμενα χρόνια. Και υπάρχουν πολλοί που λένε, μα το ξέρανε ότι θα απολυθούν. Το ξέρανε. Ξέρανε ότι 31/12/17 τελειώνανε. Αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση. Άρα ο καθένας έχει προγραμματίσει τη ζωή του μέχρι 31/12/17. Άρα κάτι πρέπει να γίνει αυτή την περίοδο. Το άλλο ερώτημα το οποίο μπαίνει στην κουβέντα και στην ερώτημα προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια είναι τι θα κάνουμε τώρα. Θα αποφασίσει η ΚΕΔΕ να πει κρατήστε τους και συνεχίστε να τους κρατάτε ή αποφασίστε κατά βούληση και θα έχουμε αυτά που συνέβησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, δηλαδή δήμαρχοι να μην διακόπτουν τις συμβάσεις και τις σχέσεις εργασίας και να βρίσκονται στον δρόμο οι άνθρωποι. Θα μου πει τώρα ο καθένας μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Θα πει ο φίλος μου ο Λευτέρης απέναντι. Δήμαρχε, έχετε ξεπεράσει πολύ το χρόνο. Θα δεν είμαι δήμαρχο. Εντάξει, αλλά οι άνθρωποι περιμένουν και έπρεπε, αυτά τα είπαμε με την αντιπροσωπεία, πρέπει να τα πω και στους υπόλοιπους. Αλλά ξεπεράσαμε το χρόνο πολύ. Λοιπόν, θα μου πει ο φίλος μου ο Λευτέρης, δεν είμαι εγώ δήμαρχος, δε Γιώργο, εσύ είσαι δήμαρχος. Δικά σου τα καράβια, δικά σου και οι φουρτούνες. Τι θα πρέπει να πει λοιπόν ο δήμαρχος τότε. Θα έχει το Φάνη ή τον Παναγιώτη ή τον οποιοδήποτε να δουλεύει να μην πληρώνονται, να είναι και ανασφάλιστος. Και να δουλεύει ανασφάλιστος. Και ανασφάλιστος μπορεί, χτύπα ξύλο, μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να του συμβεί το οτιδήποτε. Και να έχουμε πρόβλημα και να συμβεί κάτι και να τρέχουμε όλοι μαζί. Και είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι ότι η απάντηση είναι πιο εύκολη.
Γιατί καθημερινά μπορεί σε οποιοδήποτε να συμβεί κάτι, και ειδικά εν ώρα εργασίας που είναι και ανασφάλιστη, θα τρέχουν όλοι μαζί από τους δημάρχους μέχρι και τα δημοτικά συμβούλια. Ο δήμαρχος θα τρέχει, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα που μπαίνουν. Οφείλω να πω ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση σήμερα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι είμαι απόλυτα σύμφωνος με τη θέση της ΚΕΔΕ, που λέει ότι πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτή το αδιέξοδο που δημιούργησαν άλλοι, και η λύση είναι προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των δεδουλευμένων των ανθρώπων αυτών, της νομικής κατοχύρωσής τους με έναν τρόπο που να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία προσλήψεων με κάποια μοριοδότηση, αν μπορεί να υπάρξει αυτή, ο νομικός σύμβουλος το αποκλεί. Και βεβαίως, μακάρι να μας δώσουν θέσεις και να πάρουμε μόνιμο προσωπικό στο μέγιστο που προβλέπει ο οργανισμός μας. Ακούγεται, και κλείνω με αυτό, Πρόεδρε, λέει τα αιτήματα που έκαναν οι Δήμοι είναι λίγο. Τους είπαμε να προσαρμόσουν τα οργανογράμματά τους. Και είπα σήμερα ότι για να αναπροσαρμοστεί το οργανόγραμμα του ΟΕΗ που αφορά την καθαριότητα, εάν το αποφασίσουμε σήμερα ως Δημοτικό Συμβούλιο, πριν από 2 χρόνια αποκλείεται να γίνει. Διότι ο ΟΕΗ, ο οποίος άλλαξε από το 2015, έχουμε φτάσει στο 2017 και ακόμα δεν έχει πάει για υπογραφή και δημοσίευση. Άρα και αυτό που λένε ότι να αλλάξουν τα οργανογράμματα και να ζητήσουμε περισσότερες θέσεις, είναι δώρον άδωρον και δεν είναι πολύ μακροπρόθεσμο. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το σύνολο των εργαζομένων στην καθαριότητα και στην πράσινο για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά το τελευταίο δίμηνο, με την ανασφάλεια που υπάρχει στον καθένα σε σχέση με το εργασιακό του μέλλον και βεβαίως το προσωπικό του μέλλον και τη ζωή του. Επίσης, ο κύριος Κυρίτσης μας είπε ότι νιώθει απόλυτα ικανοποιημένος που επιβεβαιώθηκε. Είναι τρομερό να νιώθεις ικανοποιημένος όταν κάποιοι άνθρωποι, μετά από ενδεχομένως λαθασμένους χειρισμούς, θα χάσουν τη δουλειά τους. Κύριε Πρόεδρε, το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνουμε σήμερα είναι αυτό που έχουν κάνει σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας. Να εκδώσουμε ένα ψήφισμα. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ξόχως πολιτικό, αμυγός πολιτικό όργανο. Δεν έχει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ για αυτήν την κατάσταση. Ποια είναι η θέση του? Θέλει να παραμείνουν οι εργαζόμενοι ή είναι αυτής της άποψης που έχει ακουστεί από κόμμα στη Βουλή, απολύστε τους και συνεργαστείτε με ιδιωτικές επιχειρήσεις? Υπάρχει ξεκάθαρη θέση αυτής της Δημοτικής Αρχής? Επικαλέστηκε επίσης ο κύριος Κυρίτσης την νομοθεσία και είπε ότι κάτι θα ψηφιστεί αύριο. Επαναλαμβάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο, οι εργαζόμενοι είναι υπάλληλοι του Δήμου της ΚΟ και ο Δήμος της ΚΟ πρέπει να λάβει μία απόφαση. Να έχει μία ξεκάθαρη θέση, πολιτική θέση. Τέτοια δεν ακούσαμε παρά μόνο υπεκφυγές και από πρασανατολιστικές, έτσι, μεγάλες ατάκες. Σε ό,τι δε αφορά το θέμα που έβαλε ο κύριος Κρητικός, επειδή το διάβασα και πριν έρθω εδώ, κοιτάξτε, εμείς δεν συμφωνούμε με τη φιλοσοφία του κυρίου Κρητικού, έτσι όπως έρχεται το θέμα. Θυμίζω δε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εμείς ως παράταξη είχαμε καταψηφίσει την υπέρογγη αύξηση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Έτσι όμως, όπως έρχεται από τον κύριο Κρητικό, θεωρώντας ως δεδομένη την απόλυση των εργαζομένων, άρα αφού απολύονται οι εργαζόμενοι, άρα αφού μειώνονται οι δαπάνες στον τομέα καθαριότητας, μειώστε και τα τέλη. Νομίζω ότι το ευχαριστώ, το πιο ουσιαστικό, θα φανεί όταν οι εργαζόμενοι αυτοί συλλογικά πάρουν απόφαση να συμμετάσχουν σε απεργία, και όταν τα σκουπίδια θα συσσωρεύονται, εκεί θα φανεί το ευχαριστώ της Δημοτικής Αρχής, όταν θα σταθεί δίπλα στο αίτημά τους, δίπλα στον αγώνα τους, και δεν θα παραδειγματιστεί όπως κάνανε άλλοι δήμαρχοι τις προηγούμενες μέρες, που φωνάξανε εισαγγελέα και καλέσανε τον αγώνα τους και τις απεργίες τους ως παράνομοι και καταχρηστικοί. Ολοκληρώσατε, κυρία Συνάλφα, αν θέλετε. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με αυτό κλείνω. Εκεί θα φανεί το μεγάλο ευχαριστώ στην πράξη. Ξαναλέω, λοιπόν, ότι εμείς στεκόμαστε
υπέρ στο αίτημα των εργαζομένων για καμία απόλυση και για μονιμοποίηση τους. Κύριε Πρόεδρε, απλά, για επειδή μπαίνει το ζήτημα των ψηφισμάτων και λοιπά, για να κλείσουμε. Σήμερα στις 3, καταρχήν ο Δήμος Ισχός συμπαραδάσεται σε αυτή την πάγια θέση που εκφράσει το κεντρικό, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Ελλάδος. Σήμερα λοιπόν υπήρχε... Θα σας το διαβάσω. Λοιπόν, σήμερα στις 3 παρατέταρτο υπήρχε συνάντηση, η οποία εξελίχθηκε, τελείωσε και στη συνάντηση αυτή για άλλη μια φορά η ΚΕΔ έβαλε συγκεκριμένα ζητήματα. Ο Σκουρλέτης λοιπόν δεσμεύτηκε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διασφάλιση της συνταγματικότητας της λύσης. Το ότι αναλαμβάνει, τον διαβεβαίωσε την ΚΕΔΕ ότι έχουμε βρει τη λύση για τις ανταποδοτικές δαπάνες και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και βεβαίως, η νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει, λέει, καλύπτει τα πάντα. Εμείς του βάλαμε και το όριο ως Δήμος των 45 ετών που λένε οι προσλήψεις μονίμου προσωπικού κλπ. Είπε ότι και σε αυτό έχει λύση. Σε όλα έχει λύση. Πάγια θέση και αίτημα της ΚΕΔΕ για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους συμβασιούχους και ταυτόχρονα κάλεσε τον Υπουργό να προχωρήσει στη δρομολόγηση λύσης που θα συμβάλλει στην αποκομιδή κλπ. Και στο τέλος ζήτησε να υπάρξει κάλυψη των δημάρχων και το τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα μέχρι να υπάρξει αυτή η λύση. Αυτό που είπα εξ αρχής. Τι κάνουν οι δήμαρχοι και οι Δήμοι μέχρι τότε. Οι Δήμοι, όχι οι Δήμαρχοι. Πήραμε την απόφαση, όπως είπατε πριν, να μην συνεχίσουμε για εκείνες τις μέρες τις κινητοποιήσεις για το καλό του τόπου, γιατί ήταν μεγάλο το κακό που μπορεί να γίνει στον τουρισμό. Τώρα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και από πάνω από την Ομοσπονδία, η γραμμή που υπάρχει είναι ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Συνεχίζονται, δεν ξέρουμε. Μετά από εδώ θα κάνουμε μια συνεδρίαση, να δούμε, να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη. Όπως τα ξέρετε, καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όλοι έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας. Μας καλύπτουν απόλυτα όλα αυτά που είπατε. Θα θέλαμε από τη μεριά σας, εάν είναι δυνατόν, για το ψήφισμα. Είμαστε ήδη 24 άτομα, 23 πόσα είμαστε εδώ και οι άλλοι είναι απ' έξω και για να μην μπουν στην αίθουσα. Θα ήταν σημαντικό για μας να υπάρχει το ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο, αλλά και για τα δικά μας συμφέροντα, γιατί κακά τα ψέματα καταλαβαίνετε ποια είναι η θέση μας. Θέλουμε και από εσάς αυτό. Λίγο με τις διαδικασίες δεν τα είχαμε, δεν με τις υπογραφές. Πάντως, να ξέρετε ότι εδώ είμαστε αυτοί που βλέπετε και οι άλλοι να παίξουν. Το ξεπεράσαμε αμέσως, το είπα από την αρχή, πριν μπει το διαδικαστικό, ότι πέραν του τι προβλέπετε, η κουβέντα έγινε. Νομίζω ήταν καθαρό από την αρχή. Θα το θέλαμε σαν ένα είδος ψήφισμα, να δούμε ποια είναι η θέση, να έχουμε τη στήριξή σας. Ξέρουμε ότι υπάρχει. Κάπως πιο επίσημα. Αυτό.